ήταν σχεδόν απόν. Στα θέματα της καθαριότητας είχαμε λιγότερη καθαριότητα, είχαμε λιγότερη ανακύκλωση, λιγότερο πράσινο, λιγότερες συντηρήσεις. Είχαμε εν τέλει έναν πολύ μικρότερο Δήμο από αυτόν που άξιζαν οι δημότες αυτή την τετραετία. Θεωρείτε, κύριε Πατσιαντά, ότι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά δεδομένων των πόρων αλλά και αυτού του τεράστιου καλλικρατικού Δήμου, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, και τίθεται εδώ το ερώτημα, αλήθεια, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση ο κύριος Πατσιαντάς με τους συνεργάτες του? Λοιπόν, δεδομένο, προσέξτε κύριε Πατσιαντά, ότι δεν πάμε άμεσα σε εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές μπορεί να γίνουν και του χρόνου. Πώς θα μπορέσετε λοιπόν με αυτή την κυβέρνηση να πορευτείτε και με αυτή τη χρηματοδότηση? Κοιτάξτε, κύριε Κουμιώτη, από τις εκλογές του 2010 που είχαν διεξαχθεί σε έντονο κλίμα πόλωσης και δικοματισμού, όπως τον βίωνε η ελληνική κοινωνία με τα πολιτιστικά, κατάφεραν οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να ελέγξουν τότε το σύνολο σχεδόν των Δήμων της χώρας. Από τους 325 Δήμους, οι 320 είναι γαλαζοπράσινοι, όπως λέτε εσείς, οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης. Οι 5 είναι δήμαρχοι διεκδικητικοί. Αυτό λοιπόν το τοπίο, είμαι βέβαιος ότι την ερχόμενη Κυριακή της 18ης Μαΐου θα αλλάξει ριζικά. Η πλειοψηφία των Δήμων της χώρας θα περάσει στα χέρια δημάρχων που θα διεκδικούν απέναντι στην κεντρική εξουσία αυτό που τις έχουν υποκλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή και η ΚΕΔΕ θα περάσει στα χέρια των προοδευτικών δημάρχων και δεν θα ασκεί φιλοκυβερνητικό συνδικαλισμό όπως ασκούσε όλη αυτή την τετραετία. Αυτή θα είναι λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά το βράδυ της Κυριακής της 18ης Μαΐου. Οι κυβερνώντες θα χάσουν κυριολεκτικά τον ύπνο τους από αυτό που θα βρουν μπροστά τους το βράδυ της Κυριακής. Θα έχουν απέναντί τους δημάρχους, διεκδικητικούς, δημάρχους αγωνιστές, δημάρχους που θα είναι στην πρώτη γραμμή, επαναλαμβάνω, των αγώνων των τοπικών κοινωνιών αλλά και των ίδιων των Δήμων, για να πάρουν οι Δήμοι αυτό που τους αξίζει, αυτό που δικαιούνται. Κύριε Κουμιώτη, με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε βάρος και των ίδιων των ΟΤΑ από τη συγκυβέρνηση, έχει καταληθεί κυριολεκτικά το Σύνταγμα αναφορικά με τα άρθρα του που αφορούν στην αυτοδιοίκηση. Την έχουν μετατρέψει από θεσμό τοπικής διακυβέρνησης, από θεσμό λαϊκής εξουσίας, σε φτωχό συγγενή απέναντι στην κεντρική εξουσία, σε μια υπηρεσιακή διοίκηση σε κάθε πρωτεύουσα νομού και στους υπόλοιπους δήμους κάθε νομού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα, να ξέρετε, ότι θα πολεμηθούν από δημάρχους, επαναλαμβάνω, που θα είναι στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης απέναντι σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές. Επειδή τις ξέρετε... Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν περιμένουμε να κάνει έργα ο Δήμος Βόλου μόνο από το νέο ΕΣΠΑ, και αν μου δοθεί χρόνος θα αναφερθούμε και σε αυτό, σημειώστε το και εσείς και εγώ, τότε δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Και γι' αυτό εμείς δεν επαναπαυόμαστε. Δεν πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να έχει το νου του μόνο στη νέα προγραμματική περίοδο. Και θα εξηγήσω, επαναλαμβάνω, σε λίγο, όταν έρθει η ώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διεκδικεί απέναντι από το κράτος, από την κεντρική εξουσία, αυτό που καθορίζει το Σύνταγμα και που δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχει καταργηθεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μας και γνωρίζετε ότι συμφωνούμε στο ακέραιο μαζί σας, κύριε Πατσιαντά, σε ό,τι αφορά τους κυβερνώντες. Τι να κάνουν όμως, όσο αντιδρώντες και αν είναι αυτοί οι δήμαρχοι, όταν αντιμετωπίζονται κοινικά? Εδώ είδαμε προχτές τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να βρίσκεται πάνω από το νοσοκομείο, από το νοσοκομιακό ίδρυμα, να κοιτάει κάτω και να λέει: αυτή είναι η λαοθάλασσα! Δείχνοντας τους συνδικαλιζόμενους νοσοκομιακούς γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό. Πώς θα τους αντιμετωπίσετε, κύριε Πατσιαντά? Δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με κινησμό τους διεκδικητικούς δημάρχους, κύριε Κουμιώτη, η κυβέρνηση. Θα τους βρει απέναντι και θα είναι σε ξεσηκωμό οι τοπικές κοινωνίες από τις κινητοποιήσεις τις οποίες θα πραγματοποιούν πανελλαδικά και ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τους κυβερνώντες.
η αυτοδιοίκηση θα είναι μοχλός πίεσης για να ανατραπούν μια για πάντα αυτές οι πολιτικές που έχουν επιβληθεί και στην ίδια αλλά και σε βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό το 2010, επαναλαμβάνω, είχαν φροντίσει με τον ομό εκβιασμό του Γιώργου Παπανδρέου να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, για να μην έχουν απέναντί τους τους δημάρχους. Θυμόσαστε τον Παπανδρέου που μερικές μέρες πριν τις εκλογές με διάγγελμα εκβιαστικό είχε πει: αν δεν ψηφίσετε κυβερνητικούς δημάρχους, δεν θα μας δώσουν τη δόση οι πιστωτές και δεν θα πάρουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Άρα λοιπόν, κύριε... Αυτές λοιπόν οι εποχές των εκβιασμών περάσαν ανεπιστρεπτοί. Οι πολίτες οδηγούνται στην κάλπη αυτή τη φορά με θυμό και με αποφασιστικότητα να ανατρέψουν αυτό που τους έχουν επιβάλει οι κυβερνώντες. Εμείς λοιπόν... καλούμε τους πολίτες να μετουσιώσουν το θυμό τους, την οργή τους, σε δύναμη αλλαγής, σε δύναμη ανατροπής, και το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Οι πολίτες αγκαλιάζουν την παράταξή μας, γιατί ξέρουν την διαδρομή μας, τη διαχρονικότητα των αγώνων μας, τη διαχρονικότητα της συμμετοχής μας στην αυτοδιοίκηση. Γνωρίζουν ότι ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια το δρόμο της αξιοπρέπειας, των αξιών και της διαφάνειας. Επειδή οφείλω και το κάναμε από το πρωί, κύριε Πατσιαντά, μην το θεωρήσετε προσωπικό. Λοιπόν, ναι. Να θέσω και σκληρά ερωτήματα τα οποία έχουν θέσει κατά καιρούς οι ακροατές. Λοιπόν, επειδή ακριβώς μιλήσατε για την γνωστή πορεία, δεν είναι λίγοι και κυρίως οι πολιτικοί σας αντίπαλοι οι οποίοι σας κατηγορούν ότι την τελευταία φορά δεν τιμήσατε την ψήφο των βολιωτών και παρατήσατε τη θέση του επικεφαλής για να διεκδικήσετε τη βουλευτική έδρα, κύριε Πατσιαντά. Τι απαντάτε? Δεν έκανα καμιά δήλωση δημόσια αναφορικά με την παραίτησή μου από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου το Μάιο του 2012 και επιμένω σε αυτή την τακτική μου. Δεν θα κάνω κάποια δήλωση. Η κοινωνία ήρθε το Γενάρη του 2014, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και με ανέδειξε επικεφαλής της παράταξης και έδειξε ότι δεν είναι ενοχλημένη από αυτό το γεγονός της παραίτησής μου και γι' αυτό και με το ποσοστό του 60% με ανέδειξε ως επικεφαλής. Εάν τώρα οι πολιτικοί μου αντίπαλοι δεν έχουν να μου προσάψουν οτιδήποτε άλλο και στέκονται μονότονα και γραφικά σε αυτό, πιστεύω ότι επειδή δεν έχουν τίποτα άλλο, επειδή έχουν γύμνια πολιτικών επιχειρημάτων και επειδή έχουν και ένδυα σε έργα και ιδιαίτερα ο απερχόμενος δήμαρχος που αυτός είχε το τιμόνι του Δήμου στα χέρια του, μετέρχονται μόνο αυτό το ψευδοεπιχείρημα το οποίο, επαναλαμβάνω, η τοπική κοινωνία το ξεπέρασε και γι' αυτό και με ανέδειξε επικεφαλής. Άρα, λοιπόν, ενοχλήθηκε η κοινωνία από την παραίτησή μου. Άρα λοιπόν απαντάτε δείχνοντας τις ενδοπαρατεξιακές διαδικασίες. Φυσικά, οι οποίες ήταν δημοκρατικότατες και οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες, μοναδικές. Αυτοί που με κατηγορούν δεν ακολούθησαν τέτοιες διαδικασίες για να χρηστούν επικεφαλής. Η παράταξή μας τίμησε την κοινωνία και η κοινωνία αντίστοιχα τίμησε την παράταξή μας. Ξέρετε με ποιο τρόπο αναδείχθηκα επικεφαλής. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα της παράταξής μας απέναντι στους άλλους. Πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων που εκπορεύονται από τις ξεκάθαρες κρυστάλλινες θέσεις μας απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν το λαό, αλλά επαναλαμβάνω και την ίδια την αυτοδιοίκηση. Εγώ έπρεπε να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Βέβαια, και καλά κάνατε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που λέγαμε πριν. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέτε ότι το διακύβευμα τόσο των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή την Κυριακή, όσο και των ευρωεκλογών την άλλη την Κυριακή, είναι κοινό ουσιαστικά. Φυσικά δεν είναι κοινό, αφού έτσι το θεωρούν και οι πολίτες. Οι πολίτες λένε. Τρεις κάλπες, μία επιλογή, μία νίκη. Άρα λοιπόν δεν λέτε κάτι διαφορετικό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε αυτό το κομμάτι? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει 5 παρατάξεις, 2 πολιτικές. Αυτό το σύνθημα το Κομμουνιστικό Κόμμα το προβάλλει από το 1993 και νομίζω ότι τώρα πια είναι εντελώς απειρχαιωμένο, ξεπερασμένο. Δεν λέμε ακριβώς το ίδιο. Λέει όμως και τρεις κάλπες, μία νίκη. Εγώ σας λέω τι λέει για τις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς λέμε ότι οι εκλογές αυτές, κύριε Κουμιώτη, οι τριπλές, είναι οι πιο κρίσιμες μεταπολιτευτικά και είναι πιο κρίσιμες και από εθνικές. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν
η συγκυβέρνηση που έχει οδηγήσει την κοινωνία σε αυτά τα χάλια, σε αυτά τα αδιέξοδα, που έχει περιθωριοποιήσει 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, που έχει φτάσει στην ανεργία στα ύψη, που έχει άλλους 2,5 εκατομμύρια Έλληνες υποψήφιους για την περιθωριοποίηση. Αν οι πολιτικές αυτές λοιπόν της συγκυβέρνησης πάρουν ένα μάθημα αντίστασης με την ψήφο του λαού, τότε θα δρομολογηθούν ραγδαίες εξελίξεις και θα έχουμε και εθνικές εκλογές. Εκφράσατε την επιθυμία λίγα λεπτά νωρίτερα να πείτε δύο πράγματα εις ό,τι αφορά το λεγόμενο νέο ΕΣΠΑ. Για πείτε μας, κύριε Πατσιαντά. Κοιτάξτε, κύριε Κουμιώτη, οι κυβερνώντες προβάλλουν το νέο ΕΣΠΑ αναφορικά με την περιφέρεια Θεσσαλίας σαν πανάκια για τη γιατριά όλων των προβλημάτων της κοινωνίας της περιφέρειας. Αυτό είναι μύθος. Το νέο ΕΣΠΑ αφορά την επταετία 14-20, αφορά σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τα 170 εκατομμύρια που θα πάνε για έργα οδοποιίας, και εμείς έχουμε ένσταση σε αυτό, θεωρούμε ότι τα έργα οδοποιίας έπρεπε να είναι από την κεντρική κυβέρνηση και όχι να είναι μέσα από το πρόγραμμα της περιφέρειας. Αν αφαιρέσουμε τα 170 που είναι για οδοποιία, μας μένουν 230 εκατομμύρια. Δεδομένου ότι οι θεματικοί στόχοι είναι 11 και δεδομένου ότι από αυτούς τους 11 μόνο 4 στόχοι αφορούν τους Δήμους και συγκεκριμένα τους Δήμους τους αφορούν στόχοι της κοινωνικής ένταξης, των κοινωνικών δομών δηλαδή, της κατατέμισης της φτώχειας, και οι άλλοι 3 αφορούν το περιβάλλον, το κυκλοφοριακό, τα αποκλίματα, την ενέργεια, το νερό και τα λύματα. Οι Δήμοι θα κινηθούν μόνο στους 4 στόχους που τους επαναλαμβάνω. Είναι οι κοινωνικές δομές, αυτά που είναι το περιβάλλον, κυκλοφοριακό, κλίματα, ενέργεια, δημοτική αλλαγή, νερό, κλίματα. Άρα αυτά τα βήματα είναι πολύ λιγότερα από 230 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή είναι μόνο τους λίγα και επειδή θα διανεμηθούν στους Δήμους με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι Δήμοι της Θεσσαλίας θα πάρουν ένα μικρό κομμάτι από αυτή την πίτα. Όλοι οι Δήμοι έχουν πλέον τις υποδομές να υποβάλουν προτάσεις και να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν θα χάσει χρήματα κάποιος Δήμος επειδή θα δείξει χαλαρότητα και αβελτηρία και δεν θα υποβάλει φακέλους. Όλοι οι Δήμοι θα υποβάλουν φακέλους πάνω σε αυτές τις 4 ενότητες. Και όλοι θα πάρουν χρήματα. Αυτά τα χρήματα όμως είναι τόσο λίγα που είναι αστείο να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι μόνο μέσα από το νέο ΕΣΠΑ. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, για το κονδύλιο που αφορά στην κοινωνική πολιτική, θα διατεθούν μόνο 70 εκατομμύρια δραχμές για όλη την εφταετία και για όλους τους Δήμους της Θεσσαλίας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε γιατί μικρά μεγέθη μιλάμε. Και πλασάρουν οι κυβερνητικοί υποψήφοι, δήμαρχοι και περιφερειάρχες αυτό το πρόγραμμα σαν μεγαλειώδες και σαν πρόγραμμα που θα φέρει τη Θεσσαλία και τους Δήμους σε πορεία ανάκαμψης και ανασυγκρότησης. Το θεωρώ αστείο. Επειδή στη 1:30 έχετε καλέσει τους συναδέλφους σε μια έκτακτη συνέντευξη, θα σας έσω το τελευταίο ερώτημα. Μια έκτακτη συνέντευξη στην οποία θα παρευρίσετε και ο βουλευτής Μαγνησίας του κόμματος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μαϊκόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή, έτσι δεν είναι, κύριε Πατσιαντά? Βεβαίως. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό μου, αλλά η παράταξή μας δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει, είναι στο πλευρό μας, αλλά δεν καπελώνει την παράταξή μας, η οποία, mm-hmm, όπως ξέρετε, είναι διευρυμένη και έχει καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Την παράταξή μας τη στηρίζει και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πάρης ο Μουτζινάς. Mm-hmm. Τη στηρίζει η αυτοδιοικητική κίνηση Βόλους Ανοιχτή Δημοκρατική Πόλη. Την στηρίζει το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων. Τη στηρίζουν ανένταχτοι συμπολίτες, οι οποίοι είναι μαζί μας όλο αυτό το διάστημα στην πρώτη γραμμή του προεκλογικού μας αγώνα. Δηλαδή από τους 175 υποψήφιους της παράταξης, αν είναι 40-50 τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ζήτημα. Όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι που έχουν κοινωνική αναφορά, επιστημονική αναφορά. Έχουμε 35 νέους και νέες στο βοδέτιό μας, πολύ μεγάλο πολιτικό και πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους μας. Mm-hmm. Έχουμε παιδιά της γενιάς σας, κύριε Κουμιώτη, με πτυχία, με μεταπτυχιακά,
που δίνουν αγώνα για να μείνουν στην πόλη και να μην ξενιτευτούν, που δίνουν αγώνα για να βρουν ένα μεροκάματο. Και αυτά τα παιδιά μας γεμίζουν και εμάς αισιοδοξία, γιατί είναι τα παιδιά μας και επειδή η πράξη μας έχει πρώτη γραμμή την προσπάθεια για το μέλλον των παιδιών μας, γι' αυτό και το τονίζω αυτό το σημείο. Ώστε προχτές δώσαν και συνέντευξη τύπου, από ό,τι ξέρετε, και στάθηκαν ιδιαίτερα στα προβλήματα που απασχολούν τη νέα γενιά. Αυτή λοιπόν είναι η παράταξή μας. Λοιπόν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της γυρικής, κύριε Πατσιαντά? Είμαστε στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Αυτό το προσλαμβάνουμε στις περιοδίες από τη Δράκια μέχρι το Αιδίνη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Καλλικρατικού Δήμου. Και θα είμαστε οι νικητές στο δεύτερο γύρο του 25 Μάη, τη μεθεπόμενη Κυριακή. Αυτό λοιπόν το μήνυμα νίκης και αισιοδοξίας μεταφέραμε και χτες στην πολύ μεγάλη συγκέντρωσή μας μπροστά στο εκλογικό μας κέντρο. Και είχε προηγηθεί αυτό το ίδιο μήνυμα και από το λαό της Νέας Ιωνίας, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας μαζικότατα την περασμένη Παρασκευή. Και θα σταθώ σε αυτό. Οι αντίπαλοι μας, κύριε Κουμιώτη, δεν τόλμησαν να κάνουν ανοιχτή συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. Δεν τόλμησαν και το γνωρίζετε. Εμείς τολμήσαμε γιατί έχουμε το λαό, έχουμε τους πολίτες με το μέρος μας. Και αυτό θα φανεί και στην κάλπη. Εμείς δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις πληρωμένες από εταιρείες. Δεν τις έχουμε και ανάγκη. Πέρα από το ότι δεν διαθέτουμε χρήματα, γιατί οι εποχές είναι χαλεπές, πολύ δύσκολες για όλους μας, τη δημοσκόπηση την κάνουμε καθημερινά στην κοινωνία. Και οι συγκεντρώσεις που κάνουμε, οι περιοδίες που κάνουμε, στέλνουμε μήνυμα νίκης παντού. Εμείς θέλουμε έναν Δήμο Βόλου πρωταγωνιστή, κύριε Κουμιώτη, και έτσι θα πορευτούμε. Από τις 1 Σεπτέμβρη θα είμαστε στο τιμόνι του Δήμου, γιατί τότε αναλαμβάνουμε επίσημα τα καθήκοντά μας, και να ξέρετε ότι επειδή ξέρουμε που πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι σαν πρόσωπα, σαν προσωπικότητες, ξέρουμε και πώς πρέπει να πορευτεί ο Δήμος. Να σε ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία, κύριε Πατσιατά. Ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε μεσοβδόμαδα, λοιπόν, ενώπιση του δεύτερου γύρου. Αν βέβαια ξεκαθαρίσει το τοπίο, το Υφυπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γιατί μπορεί μόλις να έχετε κάψει τη μοναδική εμφάνιση, έτσι. Και να μας δοθεί άλλη. Ναι, για να δούμε λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι στους αντιπάλους συνδυασμούς του δεύτερου γύρου θα δοθεί αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας μέσα από τα ΜΜΕ.